Πάμε να δούμε τους εγώ καιρούς. Αυτή η νέα σελήνη σχηματίζεται μέσα στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα επαγγελματικά από τη μία πλευρά, με τα θέματα της δουλειάς. Μαλλί. Φτιάξε μαλλί. Ευθύνες, περισσότερες ευθύνες, διαφορετικές ευθύνες. Κυρίως για τους γεννημένους τον Ιανουάριο, κοντά στις 3 με 6 Ιανουαρίου. Εσείς επηρεάζετε πιο πολύ. Εσείς φαίνεται ότι θα έχετε ένα πιο έτσι, έντονο πρόγραμμα μέσα σε αυτήν εδώ πέρα την εβδομάδα. Όχι μόνο γιατί έχουμε τη νέα σελήνη, αλλά γιατί έχουμε και αυτό τον Άρη απέναντί σας, που θα επηρεάζει πια το δεύτερο δεκαήμερο, για όσους δηλαδή έχουν γενέθλια μετά την 1η Ιανουαρίου. Από μας έφυγε. Από σένα, ναι. Ουσιαστικά το ακριβίας, έτσι. Το ακριβίας. Λοιπόν, γιατί εκεί είναι, μη φανταστείτε. Το ακριβίας σε πιάνει συνήθως ένα τριήμερο. Δηλαδή εκεί πέρα είναι το πολύ έντονο. Το λίγο πριν, λίγο μετά. Τώρα όμως είναι το δεύτερο δεκαήμερο που αρχίζει να δέχεται την επιρροή του Άρη, άρα αρχίζει να γίνεται πιο απαιτητικό το διάστημα αυτό για σας. Θα προσέξετε περισσότερο πέρα από τη δουλειά, τα επαγγελματικά και στο κομμάτι της υγείας και ό,τι έχει να κάνει με τη φυσική σας κατάσταση, φυσικά και τις σχέσεις, γιατί Άρης είναι αυτός, πάντα μπορεί να δείξει μια μεγαλύτερη ένταση σε επίπεδο σχέσεων, είτε προσωπικών είτε επαγγελματικών. Άρα ψυχραιμία και το μυαλό μπροστά.